Εισαγγελική παρέμβαση ζητήθηκε για την αφαίρεση του ονόματος του Ανδρέα Λοβέρδου από έγγραφο του FBI που τον ενέπλεκε στο σκάνδαλο της Νοβάρτης και πλέον η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη σε όλα τα επίπεδα. Σημειώνεται ότι στο έγγραφο υπήρχε αναφορά περί χρηματισμού και το όνομα του πρώην υπουργού, το οποίο αφαιρέθηκε ή χάθηκε κατά τη μετάφραση. Η παραποίηση του εγγράφου του FBI από το οποίο αφαιρέθηκε το όνομα του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος κατονομαζόταν ότι χρηματίστηκε από την Νοβάρτης, προκάλεσε σεισμό και ταραχή στο Μαξίμου. Τα δημοσιεύματα του τύπου αλλά και η μηνυτήρια αναφορά του Κώστα Βαξεβάνη μετά από την καταγγελία της πρώην εισαγγελέως διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη για το παραποιημένο έγγραφο προκάλεσαν την παρέμβαση της εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο έγγραφο έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία που χειρίζεται ο Άριος Πάγος. Νωρίτερα, με αμήχανη και ενοχική τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου επέλεξε να κρυφτεί πίσω από την ανακοίνωση του Ανδρέα Λοβέρδου αλλά και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, όταν κλήθηκε να απαντήσει για τις αποκαλύψεις που προκάλεσαν ταραχή, δηλώνοντας απλώς ότι η κυβέρνηση δεν έχει λόγο να εμπλακεί. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Λοβέρδος στην ανακοίνωσή του δεν σχολίασε το παραμικρό για την παραποίηση του εγγράφου και έκανε λόγο για λάσπη ενώ ταυτόχρονα επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Από πλευράς του, το Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ψευδώς ότι δεν είναι αρμόδιο να ελέγχει τις μεταφράσεις, υποστήριξε ότι η μεταφραστική υπηρεσία είχε καταργηθεί και έριξε την ευθύνη στους ιδιώτες μεταφραστές με τους οποίους συνεργάζεται.